Αν δηλαδή περάσουν τα σύνορα για να καταλάβω λίγο, τι μπορεί να τους κάνουν. Θα τους κρατήσουν και θα τους στείλουν πίσω. Ό,τι έγινε με αυτούς που περάσανε λίγο πιο πέρα, περίπου 800 άτομα. Δεν τους αφήνουν να διασχίσουν τέλος πάντων. Ξέρετε, παιδιά, σκέφτομαι, επειδή και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα και εννοείται και οι ντόπιοι δικοί μας, οι οποίοι με αυτά που θα ζουν θα έχουν τρελαθεί και αυτοί, αλλά και αυτοί οι πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν μια λύση, να βρουν έναν δρόμο, να φτάσουν κάπου που να μπορεί να τους δώσει και δουλειά. Γιατί αυτή η χώρα δεν έχει δουλειά, η δικιά μας εννοώ, ούτε για τους Έλληνες. Όχι ούτε για μια μερίδα Ελλήνων, όχι για τους Έλληνες γενικότερα. Γιατί με αυτά και με αυτά νομίζω ότι ο μισός πληθυσμός κοντεύει να είναι ο μισός πληθυσμός στην ανεργία. Γιατί δεν βρίσκουν κάποιους δικούς τους που να μιλάνε την ίδια γλώσσα από το να τα λένε οι Έλληνες και να τους εξηγήσουν πώς έχουν τα πράγματα, την πραγματικότητα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει μια περιοχή. Δεν ξέρω κι εγώ από αυτά. Δεν είμαι διπλωμάτης. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να καταλάβουν, να το περάσουν μέσα το μήνυμα ότι παιδιά, ό,τι και να κάνετε εδώ. Τα σύνορα αυτά είναι κλειστά. Δεν μπαίνουν. Δεν είναι στο χέρι της Ελλάδας. Δεν είναι δικά μας σύνορα αυτά. Αυτά είναι τα δικά τους σύνορα. Στα δικά μας σύνορα είναι μέσα. Στα άλλα σύνορα, γιατί φοβάμαι ότι στο τέλος θα τα βάλουν και μαζί μας. Ναι. Θα γυρίσει το σκηνικό. Κάπως να καταλάβουν και οι δύο πλευρές τι γίνεται. Το θέμα είναι να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι όμως ότι δεν μπορούν να μείνουν εδώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και όντως, όταν μιλάμε για μια κοινή, ένα κοινό μέρος, ένα κοινό τόπο δημοκρατικό και ειρηνικό, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διαμοιραστούν. Δεν είναι τεράστιο το νούμερο. Δεν είναι εκατομμύρια. Θυμίζω ότι το 89-90-91 μπήκαν 1.200.000 Αλβανοί στη χώρα. Και έμειναν. Και έμειναν πάρα πολύ εδώ. Κάποιοι έχουν γυρίσει. Αυτοί οι 53.000 άνθρωποι δεν είναι τόσο εξωφρενικά μεγάλο το νούμερο για να τους μοιράσουν στην Ευρώπη. Βέβαια. Υπάρχει όμως ένα μπλοκ αυτών των χωρών που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικής Ένωσης, οι οποίοι έχουν κλείσει τα σύνορα. Φανταστείτε ότι εχθές μαζί με τους Σκοπιανούς ήταν και Αυστριακοί στρατιώτες.